δρόμο στην πόλη των Σερών. Επίθεση από δύο μεγάλα σκυλιά δέχτηκε 9χρονος λίγο πριν μπει στην αυλή του σπιτιού του. Ο μαθητής της 4ης Δημοτικού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών, ωστόσο φαίνεται ότι είναι καλύτερα στην υγεία του. Παιδί μου, επειδή τα είδε, γιατί είναι πολύ μεγάλο σώμα σκυλιά, κρύφτηκε στις καλαμιές και ο γιος του τι λέει, μη κρύβεις, βγες, θέλω να γνωρίσεις τα σκυλιά και βγαίνει το παιδί μου και πάει να περπατήσει και τον όρμηξα. Και αυτοί καθόντουσαν και έβλεπαν και δεν μπορούσαν να τραβήξουν τα σκυλιά και πήγα εγώ και άνοιξα το στόμα του σκύλου για να βγάλω το πόδι του παιδιού μου. Το παιδί είναι πετσοκομμένο. Ούτε κεφάλι τον έχουν αφήσει, ούτε πόδια, ούτε γάμπα, τίποτα δεν τον έχουν αφήσει. Τίποτα. Και μιλάμε όχι γρατσουνιές, είναι τα γνωστά. Προσπαθούσε να πάρει τα σκυλιά του και δεν μπορούσε. Τρία. Είναι λογικό να αφήσεις τέτοια σκυλιά ελεύθερα να παίζουν, τρία τέτοια σκυλιά. Το παιδί είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ποτέ δεν κινδύνεψε, εν πάση περιπτώσει, η ζωή του. Αυτά τα λέω σε σχέση με αυτά που άκουσα τις τελευταίες ημέρες, ότι ήταν κρίσιμη η κατάστασή του κτλ. Θα πω ότι το παιδί ήταν πάντοτε καλά. Έχει κάποια τραύματα βέβαια, τα οποία όμως αντιμετωπίζονται με αλλαγές, με αντιβιώσεις και τέτοια πράγματα, αλλά ποτέ, ας το πούμε, δεν κινδύνεψε η ζωή του, ούτε ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Στη συνέχεια, ελεύθεροι αφέθηκαν πατέρας και γιος, οι οποίοι συνελήφθησαν για την επίθεση που δέχτηκε το 9χρονο αγοράκι από σκυλιά ράτσας Κέιν Κόρσο στην πόλη των Σερών. Ευρωφορική εντολή ο εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους, ορίζοντας ρητή δικάσιμο, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να ολοκληρωθεί η δικογραφία με την προσθήκη καταθέσεων κτηνιατρικών εξετάσεων. Έχει ήδη υποβάλει έγκληση. Η δικογραφία βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης. Δεν έχω πλήρη εικόνα της δικογραφίας και ούτε φυσικά επιτρέπεται ακόμα και μην δώσω πολλά στοιχεία. Περιμένουμε πάντως τα πορίσματα από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Τα Bull Mastiff είναι μεγαλόσωμα σκυλιά τα οποία προέρχονται από την Αγγλία, που ίσα ίσα καθαιρούν και σκυλιά πολύ καλά για την οικογένεια. Στην περίπτωση αυτή, από τις λίγες πληροφορίες που έχουμε, ήταν καθαρά κακός χειρισμός του ιδιοκτήτη. Εάν τα σκυλιά βγήκαν έξω από το σπίτι, χωρίς λουρί, ή το αναφέρει αυτό ο νόμος, και είναι παγκόσμιο αυτός ο νόμος, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω αυτό. Εμείς, σαν υπηρεσία, το γνωρίζαμε από το ίδιο βράδυ, γιατί υπήρξε τηλεφώνημα από την από το νοσοκομείο. Από το νοσοκομείο για το κάθε δάγκωμα υπάρχει τηλεφώνημα. Μάλιστα. Και τώρα, το οποίο λένε, έχουμε αυτό, αυτό και αυτό. Επακολουθεί η διαδικασία του ελέγχου των συγκεκριμένων σκυλιών. Τη δική του τοποθέτηση έκανε και ο πρόεδρος του Λόγου Γονέων και Δαιμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σερών, Κοσμάς Λογοθετίδης, ο οποίος επισήμανε ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τα συγκεκριμένα σκυλιά. Επιθέσεις δεν είχαμε τέτοιες. Το περίεργο είναι ότι αυτά τα σκυλιά είχαν δεσπότη, ήταν σε περιφραγμένο χώρο. Τώρα, από ό,τι μάθαμε, τα συνήθιζε και τα έβγαζε έξω για βόλτα, χωρίς λουρί, δυστυχώς. Για ποιον λόγο επιτέθηκαν στο παιδί δεν το γνωρίζουμε και προσωπικά δεν με ενδιαφέρει και ο λόγος που επιτέθηκε. Είναι ένα παιδί. Μπορεί να κάνει και κάτι το παιδί, μπορεί να μην έκανε. Το θέμα είναι ότι οι ιδιοκτήτες έπρεπε να φροντίσουν αυτά τα συγκεκριμένα σκυλιά που είναι και θηρία να τα έχουν στην προσοχή τους. Ότι προσοχή οι ιδιοκτήτες στα σκυλιά τους, πάντα με λουρί όταν κυκλοφορούν έξω.